Ελάχιστα μακριά από τη λίμνη Κερκίνη, στη Ροδόπολη Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Κοκόνας, μέσα από το κρεοπωλείο του το Χασαπάκι, αποφάσισε να αξιοποιήσει το βουβαλίσιο κρέας για να παράγει μοναδικές γεύσεις. Αυτό που τον διακρίνει, εκτός από την αγάπη του για τη δουλειά, είναι και η αιμονή του στο να παράγει προϊόντα από καθαρό βουβαλίσιο κρέας, αποφεύγοντας τις προσμίξεις. Έτσι, από τα λουκάνικα μέχρι και τα αλαντικά, ο καταναλωτής γνωρίζει τι βάζει στο πιάτο του. Βρισκόμαστε στην Ροδόπολη, στο νομό Σερών, στο μαγαζί το Χασαπάκι. Να μιλήσουμε καταρχάς λίγο για την ιστορία της επιχείρησης. Πώς ξεκινήσατε και πώς πήρατε την απόφαση να ξεκινήσετε και να ασχοληθείτε κυρίως με τα βουβαλίσια προϊόντα. Δεν αποφάσισα εγώ να ασχοληθώ με την επιχείρηση. Η ζωή αποφάσισε να ασχοληθώ λόγω κάποιων τυχαίων συμβάντων. Το μαγαζί λειτουργούσε από το 1975, εγώ το ανέλαβα το 1985, τώρα πλησιάζουμε 30 χρόνια. Ήταν οι συνθήκες, τέτοιες πρέπει να το αναλάβω. Τότε ήμουν 16 χρονών, τώρα 47, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια οι δυσκολίες, οι αλλαγές που έγιναν? Υπήρχαν δυσκολίες. Μπορώ να σας πω ότι όσο πιο παλιά γυρίζουμε, τόσο πιο καλά. Πιο καλά από άποψη και συνθήκες εργασίας. Τώρα δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες. Αποσχολούμε πολύ περισσότερο προσωπικό και τα κέρδη είναι πάρα πολύ μειωμένα. Θέλει κόπο, αντοχή, πόνο. Να δούμε λίγο τα προϊόντα τα οποία έχετε. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε ακριβώς? Θέλετε να μιλήσουμε για το βουβάλι? Να μιλήσουμε καταρχάς για το βουβάλι. Με το βουβάλι έχει μία δεκαετία που άρχισαμε να ασχολούμαστε, όταν ξέσπασε το διατροφικό σκάνδαλο με τα τρελά βοηδή. Τότε μπήκαμε στο κομμάτι από μία μελέτη που είχε γίνει από τον κύριο Δάγκο Γιώργιο, κτηνίατρος ήταν. Στην Ιταλία είχε βγάλει τις διατροφικές αξίες του βουβαλιού. Διατροφικές αξίες όπου έχει πολύ αυξημένο σίδηρο, 1,8 λιπαρά, έχει πάρα πολύ φόσφορο επίσης και δείχνεται ακόμα και για παιδιά που δεν μπορούν να φάνε κρέας. Μπήκαμε επομένως στο κομμάτι με το βουβάλι. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί. Με τις εκθέσεις, με την προσπάθεια, με τη βοήθεια των καναλιών, άρχισε να δείτε όσο γίνεται περισσότερο. Άρα μιλάμε για ένα κρέας το οποίο είναι υγιεινό και ιδανικό και για ανθρώπους που δεν θέλουν να τρώνε πολλά λιπαρά ή θέλουν να προσέξουν ενδεχόμενως τη διατροφή τους. Γι' αυτό και ζητάνε το βουβαλίσιο. Επειδή έχει ο περισσότερος κόσμος προβλήματα, το ζητάει. Απλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητά του ώστε να είναι διαθέσιμη για όλο τον κόσμο. Thank you.
Δεν το ξέραμε το βουβάλι. Εσείς μου λέτε πριν 10 χρόνια. Εδώ πέρα στις Σέρες, λογικά νεροβούβαλοι υπήρχαν πάρα πολλά χρόνια. Οι νεροβούβαλοι καταρχάς δεν ήρθαν μόνο επιξέρξη όπως επικαλούνται οι κτηνοτρόφοι. Υπάρχουν αναφορές και στον Ηρόδοτο αλλά και στον Αριστοφάνη. Και το βουβάλι εξάλλου είναι ελληνικότατη λέξη, όπου βγαίνει από το βούστα βουριδί, το βα που σημαίνει βάλτος ή μπατάκι και το λύνει τοπικό τοπονύμιο. Δηλαδή είναι από Άννα Μπαμπαντάν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τη γενή εδώ, στο χώρο όπου υπάρχουν λασπόνερα και η περιοχή μας είχε πάρα πολλά λασπόνερα. Βεβαίως και το ξέραμε το βουβάλι για πολύ παλιά, ο κόσμος όμως δεν το έτρωγε. Οι κτηνοτρόφοι με δυσκολία τα πουλούσαν, να φανταστείτε. Ακόμα και σήμερα από τη μητέρα μου να φάει βουβάλι, δεν το θέλει. Το έχουν συνδυάσει με τη φτώχεια. Αν τους δώσω τους πεις όμως ότι θέλουν γάλα, κάνουν σαν τρελή. Γιατί το γάλα του, εν αντιθέσει με το κρέας του, είναι με 8% λιπαρά. Αλλά είναι με τα ωμέγα λιπαρά. Επομένως ενδείκνυται και για τα γλυκά που κάνουν σήμερα εδώ πέρα για το καζάντεπι ή το βούτυρό του. Εδώ πέρα έχω το βουβαλίσιο σαλάμι. Είναι ένα από τα προϊόντα. Ένα από τα προϊόντα. Τι άλλα προϊόντα παρασκευάζετε με βάση το βουβαλίσιο κρέας? Γίνουν τα σουτζουκάκια τα βουβαλίσια. Καταρχάς να πω ότι όλα τα προϊόντα που κατασκευάζουμε εδώ πέρα, που παρασκευάζουμε εδώ πέρα με το χασαπάκι, είναι με σκέτο βουβάλι. Δεν έχει άλλες προσμίξεις μέσα για να μην χαλάσουμε τη διατροφική αξία του ζώου. Επομένως, έχουμε το βουβαλίσιο το σαλάμι, έχουμε το καπνιστό το κρέας το βουβαλίσιο, το λουκάνικο το βουβαλίσιο, ο καβουρμάς ο βουβαλίσιος. Αυτά είναι τα προϊόντα που μπορούν να βγάλουμε το βουβάλι. Και φυσικά και το κρέας το οποίο διατίθεται στα εστιατόρια. Επομένως και ως νοπό κρέας. Δεν είναι ανάγκη μόνο να επεξεργαστεί. Μπορούμε να το φάμε το βουβαλίσιο κρέας και νοπό. Καταρχάς φεύγει σαν νοπό κρέας. Και πηγαίνει στα πιο γκουρμέ μαγαζιά πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη γίνονται εξαγωγές στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στη Σουηδία, Βέλγιο. Εξάγετε και αυτά τα τυποποιημένα προϊόντα εσείς? Στην εξαγωγή μόνο τυποποιημένα μπορούν να φύγουν. Σε νοπή μορφή είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής για να μπορεί να τα στείλεις έξω. Και τα συσκευάζετε, τα τυποποιείτε όλα εσείς? Ό,τι υπάρχει γίνεται εδώ πέρα το κατάστημα της Ελληνικής, γίνεται στα εργαστήρια. Επίσης παρακολουθούνται όλα, αν γυρίσετε το κουτάκι, παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα μας από τεχνολόγο τροφίμων. Όλα. Ακόμα και τα νοπά που δεν είμαι υποχρεωμένος να τα κάνω, τα λουκάνικα δηλαδή που είναι σε απλή ξύρανση, ακόμα και αυτά παρακολουθούνται από τεχνολόγο τροφίμων. Γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Άρα ουσιαστικά έτσι διασφαλίζεται και την ποιότητα στα προϊόντα. Αυτό προσπαθώ. Καταρχάς το κάνω γιατί αρέσει σε μένα. Κατά δεύτερον, όλα τα λαντικά στην Ελλάδα από το τέλος του 2015 θα πρέπει να αναγράφουν τις διατροφικές αξίες του προϊόντος. Καταναλωτής, ο πελάτης αναζητάει την ποιότητα στα προϊόντα? Όλοι την αποζητάνε. Απλά όταν θέλεις την ποιότητα, εκείνη και το δύσκολο κομμάτι βέβαια, όταν θέλεις την ποιότητα δεν μπορεί να είναι φτηνή. Δεν μπορεί να είναι και φτηνό και καλό. Είναι σχετικά ακριβό είδος, αλλά την αποζητεί. Δεν θα πάρει 2 κιλά, θα πάρει 1 κιλό. Κατά βάση το 80-90% των πελατών ζητάνε την ποιότητα. Αξιοποιείται όλο το βουβάλι, όλο το ζώο, όλα τα μέρη του σώματος? Όλο. Ό,τι υπάρχει.
Εκτός από τα κόκαλα, βέβαια. Και τι είναι αυτό, ποιο είναι το προϊόν που φεύγει περισσότερο? Δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που φεύγει περισσότερο ή λιγότερο. Όλα φεύγουν εξίσου το ίδιο. Και αν είχαμε ακόμα παραπάνω διαθέσιμα ουβάλια, θα φεύγαν ακόμα περισσότερα. Συνεργάζεστε με κτηνοτρόφους, έχετε δικιά σας μονάδα? Συνεργάζομαι με τον Γιατζίδη τον Τριαντάφυλλο και με το γιο του βέβαια και με άλλους κτηνοτρόφους, αλλά κατά βάση με τον Γιατζίδη τον Τριαντάφυλλο που έχει μια ζωική μονάδα που φτάνει τα 700 ζώα. Και μέσω αυτής της συνεργασίας, φαντάζομαι, και των συνεργασιών γενικά, φροντίζετε και την ποιότητα του κρέατος. Να ξέρετε δηλαδή. Ξέρω καταρχάς τον παραγωγό. Όταν ξέρεις τον νοικοκύρη, ξέρεις και το φαγητό που θα φας. Μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα σας, εκτός βέβαια από εδώ πέρα από το χώρο σας στη Ροδόπολη? Τα προϊόντα καταρχάς διανέμονται μέσω αντιπροσώπων. Πολλά μαγαζιά δεν θυμάμαι, θα σας πω όσα θυμάμαι σε κάποια σημεία. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μπορείτε να το βρείτε στο Κρητικό, στο Παντοπολίου της Θεσσαλονίκης. Δύο που μου έρχονται έτσι, γιατί είναι και πιο ηχηρά σαν ονόματα. Στην Αθήνα, σε όλα σχεδόν τα τελικά τέσσερα μαγαζιά. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό, από ό,τι μου είπατε. Στο εξωτερικό δουλεύονται στο Λονδίνο μέσα από τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη κιόλας. Mm-hmm. Στην Γερμανία δουλεύουμε την αντιπροσωπεία με την Ατένα, η οποία κάνει διανομή πλέον σε άλλα μαγαζιά. Βλέπετε ότι το μέλλον είναι στο εξωτερικό, δηλαδή είναι στις εξαγωγές? Ή πρέπει να επιμείνουμε και λίγο να δίνουμε τα προϊόντα μας εντός Ελλάδας? Κατά βάση το 80% φεύγει στην Ελλάδα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα όμως και υπάρχει όλη αυτή του είδους η σύγχυση, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σαφώς και όσο πιο πολύ θεωρώ πως η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση ή οποιαδήποτε εκάστοτε κυβέρνηση πατάει και συρρυκνώνει τον άνθρωπο που θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Εγώ έχω μάθει από τη ζωή μου ότι πρώτα πρέπει να τηρήσω τις υποχρεώσεις μου για να μπορώ να έχω τα δικαιώματα. Η εκάθουσα τότε κυβέρνηση έχει μόνο δικαιώματα, καμία υποχρέωση. Αυτό είναι που με συνθλίβει. Γι' αυτό και κοιτάω και το εξωτερικό. Να μπορώ τουλάχιστον ή εγώ ή τα παιδιά μου, ό,τι και να γίνει εδώ πέρα, να μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πεινάσουμε ούτε θα βγούμε να ζητιανέψουμε. Μην φαντάζεστε, με όλη αυτή εδώ πέρα την κατάσταση και με όλα αυτά που ακούτε, δάνεια έχω στην τράπεζα και χρωστάω. Δεν περισσεύουν χρήματα. Απλά θέλω κάθε φορά που περισσεύουν κάποια χρήματα, τα επενδύω για κάτι καινούριο, για κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι εκτός από τα βουβαλίσια τα προϊόντα, έχετε και προϊόντα από χοιρινό και από άλλα κρέατα. Διατίθεται τα πάντα. Έχω την λόξα, θέλετε να το πείτε, τη μούρλα, θέλετε να πείτε. Ό,τι έχει ο Δήμος μου, άντε και ο δίπλα όμορος Δήμος. Τα κρέατα όλα πρέπει να είναι ντόπια. Όταν θα πάψουν να υπάρχουν τα ζώα αυτά, γιατί εκεί πηγαίνει, με την πολιτική που εφαρμόζεται στους κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, πάνε για να τα κλείσουν. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Μακάρι να βγω λάθος. Γιατί φαντάζεστε όταν δουλεύω εγώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Δημόσιο υπάλληλο να ήμουν και να δούλευα τόσες ώρες, φαντάζεστε τι μισθό θα έπαιρνα. Εγώ δεν παίρνω το 1/3 του δημόσιου υπαλλήλου. Και μιλάμε τώρα για κρέατα ή για επεξεργασμένα κρέατα χοιρινά, μοσχαρίσια. Το μοσχάρι και το χοιρινό κατά βάση είναι σαν κρέας νοπής μορφής. Mm-hmm. Από το χοιρινό βγάζω 2-3 κωδικούς, ένα χειρομέρι καπνιστό και ένα ριγανάτο καπνιστό, όπως και ο καβουμάς ο ανάμεικτος,
που είναι από μοσχάρι, χοιρινό και πρόβιο. Αυτούς τους τρεις κωδικούς. Θεωρώ πως όταν έχεις σκέφτη να παράγεις ένα προϊόν, ακόμα και με πράγματα τα οποία είναι συνήθεις στο εμπόριο, μπορείς να βγάλεις καλή ποιότητα. Γι' αυτό και έβγαλα άλλους τρεις κωδικούς για να συνυπάρχουν μαζί με το βουβάλι. Και τα σχέδια για το μέλλον, ποια είναι για την επιχείρησή σας? Δεν μπορώ να έχω σχέδια. Δεν έχω σχέδια. Προς το παρόν προσπαθώ να κρατήσω αυτό που έχω. Αν κάτι έρχεται, κάτι γίνεται, ευπρόσδεκτο να το παλέψω. Κάποιος ο οποίος θέλει να ενημερωθεί για τα προϊόντα σας, να μάθει πού μπορεί να τα βρει, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφώνου ίσως? Και μέσω διαδικτύου μπορεί να με βρει στο info@tohasapaki.gr και να πάρει πληροφορίες όσες θέλει από εκεί πέρα. Και αν δεν του αρκούν αυτές οι πληροφορίες, έχει το τηλέφωνο το κινητό μου, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο. Μπορώ να μου πάρουν και να με ρωτήσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι θέλουν. Τι ρωτάει συνήθως ο κόσμος αναφορικά με το κρέας, προφανώς το βουβαλίσιο? Πώς είναι η γεύση του βουβαλιού? Αν και το διαβάζουν μέσα στην ιστοσελίδα μου για τις διατροφικές αξίες, σε ξαναπαίρνουν για να πάρουν την επιβεβαίωση. Στους περισσότερους, επειδή σε όλα πλέον περνάνε με ηλεκτρονική μορφή και οι αναλύσεις που γίνονται στα προϊόντα, τους θα στέλνουμε ένα email. Επομένως, καθησυχάζουν κιόλας, γιατί μπορεί να λέγονται πολλά, αλλά τι θα πιστέψει ο κάθε άνθρωπος, δεν ξέρεις. Ο νομός Σερών παράγει γεύσεις που οι ρίζες τους χάνονται στην πλούσια ιστορία του τόπου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής παράδοσης. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά. Extensions. Body piercing. Τρέσες. Tribal. Κομώσεις. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά.